Μέσα στο σκάφος του που έζησε πολλά από τα χρόνια της ζωής του έμελε να χάσει τη ζωή του, ένας 75χρονος Βρετανός που ζούσε εδώ και αρκετά χρόνια στα Χανιά, επιλέγοντας ανατακτά χρονικά διαστήματα να τα περνάει μέσα στο 20-μέτρο ιστιοφόρο του, που σήμερα εντοπίστηκε βυθισμένο στο θαλάσσιο χώρο του Βλητέ, στον κόλπο της Σούδας. Δεν φαίνεται να είναι πάντως εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από τα πρώτα που είδαμε. Διότι... Δεν έφερε τραύματα. Όχι, τίποτα. Τραύματα δεν έφερε. Ήταν μπερδεμένος στα κάγκελα του σκάφους. Τώρα. Πώς έγινε, πώς πήγε εκεί, δεν ξέρω. Το λιμενικό και ιδιώτης Δίτης πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί επιχείρηση ανάσυρσης του 75χρονου μέσα από το βυθισμένο σκάφος, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια βυθισής του που πιθανόν οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο Βρετανό. Αυτός ξέρουμε ότι έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Στην αρχή έμενε στο εστιοφόρο, μετά αγόρασε κάτι στάπτερα και έμενε εκεί. Εδώ, επειδή είχε μεράκι, έμενε μερικά βράδια. Τον βλέπαμε ότι πιανορχότανε. Ήταν μεγάλο ηλικία, εντάξει, ήταν κοντά στα 80. Μεσάνυχτα που ερχόμουν μία η ώρα μέσα, ήταν το σκάφος έπλεγε. Ό,τι έγινε, έγινε μετά από τη μία τα μεσάνυχτα. Το σκάφος που μετατράπηκε σε υγρό τάφο ήταν η δεύτερη μοιραία φορά που γινόταν σημείο όπου ο άτυχος άνδρας είχε βιώσει τον εφιάλτη. Πριν από λίγα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος που ζούσε μόνιμα στο σκάφος είχε δεχθεί επίθεση αγνώστων που τον είχαν δέσει και φημώσει για να τον ληστέψουν. Τότε ο ίδιος, μετά από πολλές ώρες που αδυνατούσε να επικοινωνήσει παραμένοντας δεμένος, είχε καταφέρει με το πόδι να σχηματίσει στο τηλέφωνό του τον αριθμό κάποιου για να βοηθηθεί. Μετά από αυτό το περιστατικό, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, απέφευγε να μένει πολύ μέσα στο σκάφος και είχε αγοράσει σπίτι στα μεγάλα χωράφια. Το σκάφος ήταν πολύ παλιό. Είχε να βγει έξω για συντήρηση πάνω από 10 χρόνια. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βρει γερανό να τον βγάλει έξω, το οποίο δεν έβρισκε γερανό γιατί δεν μπορούσε να τον σηκώσουν επειδή είχε μεγάλα άλμπουρα. Και είναι το σκάφος ξύλινο. Εάν είχε το σκάφος πολλά χρόνια να βγει έξω, εσάπησε κάποιο ξύλο, κάποιο μαδέρι, πήρε νερά, βούλιαξε και κοιμόταν βούλιαξε. Συγκίνηση προκάλεσε η περιπέτεια και του μοναδικού συντρόφου του άτυχου Βρετανού, που ευτυχώς κατάφερε να σωθεί από βέβαιο πνιγμό. Ο σκύλος του, παλεύοντας με τα κύματα, είχε καταφέρει να κρατηθεί από ένα κατάρτι, από το οποίο επί πολλές ώρες έκλαιγε ζητώντας βοήθεια. Ο τετράποδος φίλος του 75χρονου κατάφερε να σωθεί και δράση φιλόζων των Χανίων φροντίζει ήδη να βρεθεί γι' αυτόν μια προσωρινή στέγη μέχρι να εκδηλωθεί ή όχι ενδιαφέρον από κάποιο συγγενή του Βρετανού. Ήταν ο σκύλος, είχε καθίσει σε μια γωνία στο σκάφος εκεί στα άλμπουρα που ήταν κάτι ξύλα δηλαδή. Και τον μαζέψουμε και τον έχουμε μαζί, μάλλον θα παραδοθεί και αυτό στις αρχές. Ήταν σκύλος φίλος του πολλά χρόνια. Στο σημείο που βυθίστηκε το σκάφος, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης.